Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε τη δυνατότητα για μισό λεπτό, γιατί ήταν πολύ σημαντική η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Γιώργου του Γιωργαντά, όσον αφορά το προανθικό στάδιο, μετά από τις πολλές και συνεχόμενες ζημιές λόγω των καιρικών φαινομένων που υπέστη ο νομός Κοζάνης, σχετικά τα χωριά Υπήρη και το Μεσόβουλο, αλλά και η Πέλα, πέρσι το καλοκαίρι, μπήκε μια τροπολογία για το προανθικό στάδιο που δυστυχώς δεν προβλεπόταν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ένα κανονισμό που κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι θέλει αλλαγή. Είναι ένας αναχρονιστικός κανονισμός, ένας κανονισμός που είναι πολλά χρόνια ισχύει και δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, η τροπολογία που ήρθε σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γιωργαντά για το προανθικό στάδιο των οπωροφόρων δέντρων λύνει για πρώτη φορά στη χώρα, εκτός κανονισμού ΕΛΓΑ, ένα σημαντικό πρόβλημα και αποζημιώσεις για το θέμα αυτό. Θα συνεχίσω με την τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το άρθρο 2, όπου μιλάει για τη ρύθμιση και καταβολή αποζημιώσεων αναδόμων. Ως γνωστόν, έχουν ταλαιπωρηθεί οι αγρότες μας σε πολλές περιοχές της χώρας από ζημίες τις οποίες είχαν υποστεί στο προανθικό στάδιο από τον παγετό Φεβρουαρίου έως και Απριλίου του 2021. Ήταν μια αναγκαιότητα για τον ΕΛΓΑ να προσπαθήσει να στηρίξει αυτούς τους αγρότες, παρόλο που, όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημιώσεων όταν αυτές γίνονται κατά το στάδιο το προανθικό. Όμως, αυτή η κυβέρνηση, έχοντας φέρει πολλές φορές στη Βουλή για έγκριση πρωτοβουλίες της με μοναδικό στόχο πραγματικά να στηριχθούν οι αγρότες μας, έφερε και σήμερα βελτιώνει την πρόταση που είχε γίνει για πρώτη φορά κατά παρέκκληση των διατάξεων του ΕΛΓΑ να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους αγρότες αυτούς που έχουν υποστεί ζημία στο προανθικό στάδιο. Γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΛΓΑ. Και αφορά αγρότες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες, οι οποίες υπολογίζονται γύρω στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή αυτή η διαδικασία και των προκαταβολών του ΕΛΓΑ, που επίσης θέλει νομοθετική ρύθμιση και εδώ πέρα προβλέπεται η προκαταβολή, αλλά και ειδικότερα της ρύθμισης για το προανθικό στάδιο, γίνεται για πρώτη φορά, καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια πρωτόγνωρη διαδικασία, που δεν την είχαμε αξιολογήσει άλλη φορά, είχε και τις ενδυνάμει δυσκολίες της ως προς την υλοποίηση. Για να μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε όλες, να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους αγρότες οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση από το 40% που προβλεπόταν αρχικώς για προκαταβολές, φέρνουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία με την οποία υπερβαίνουμε το 40% ως ποσοστό της προκαταβολής και πλέον δικαιούται ο ΕΛΓΑ με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να την καθορίσει, έτσι ώστε με βάση τα πορίσματα τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα να μπορέσουν να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, οι προκαταβολές, οι μεγάλες προκαταβολές των αποζημιώσεων στους αγρότες μας. Για να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση στους αγρότες που περιμένουν με αγωνία αυτή την εξέλιξη και την καταβολή των αποζημιώσεων ακριβώς για να συνεχίσουν τις καλλιεργητικές δραστηριότητες, σήμερα, μετά από συνεννόηση με τον ΕΛΓΑ, είμαι σε θέση να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται από τέλος Ιουλίου. Μετά από 15 μέρες, δηλαδή περίπου από σήμερα, που ζητάμε από το Σώμα να υπερψηφιστεί από όλα τα κόμματα η συγκεκριμένη τροπολογία. Μια τροπολογία η οποία, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά έρχεται να καλύψει ζημίες στο προανθικό στάδιο, κατανοώντας όμως πραγματικά τη μεγάλη δυσκολία στην οποία βρέθηκαν οι αγρότες την άνοιξη το Φεβρουάριο και την άνοιξη του 2021. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπό τις πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, τα οποία δυστυχώς έχουν αλλάξει σε πολλά πεδία πλέον τον τρόπο με τον οποίο η αγροτική παραγωγή είναι εκτεθειμένη σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ο ΕΛΓΑ
Δημοκρατία προσπαθεί να σταθεί δίπλα στον αγρότη, στέκεται δίπλα στον αγρότη, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα. Για τις ζημίες του 2021 έχει καταβάλει περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ και οφείλω να σημειώσω εδώ ότι οι εισφορές από τους αγρότες μας ήταν τα 158 εκατομμύρια από τα 350 που τελικώς κατεβλήτσαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ.